Ακριβώς, και είμαστε έτοιμοι λοιπόν να περάσουμε κατευθείαν με Summoner's Rift για WL Gaming και Zero Lag. Ναι, όχι, απλά ξέρεις στο γρήγορο. Ο Γκαγκά έχει πρόβλημα όμως, το μπλένο. Ο Χάγκρι πάντα πρέπει να κάνει ένα κόμμα και πετυχαίνει τον tutorial. Βασικά τον διώχνει μακριά. Ο Γκαγκά είναι κάτι εκεί να φλασάρει και όλα εκεί. Και θέλει να γυρίσουν και το φάτι Zero Lag στο bottom lane. Ο tutorial φλασάρει αμυντικά και αυτό. Η WL Gaming, ο οποίος παίρνει το flash και του Γκαγκά και του tutorial. Devil. Και στο μπλένο έχουμε ένα fight. Ο Devil έρχεται και τον gang πάνω στο Madly. Ο οποίο Madly είναι αρκετά λόγιο, το δικό του flash, αλλά δεν μπορεί να γλιτώσει. First blood για την ομάδα των Zero Lag. Μόλις βγάλει το ένα item, ο Πέπε θα είναι πάρα πολύ δυνατός και θα πρέπει η Σύντρα, ο Bendix συγκεκριμένα, να σεβαστεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίκτη. Όμως ο Devil ανεβαίνει. Ακόμα μια φορά παθαρέω ο Devil προς το top lane, αλλά από πίσω του ακριβώς είναι ο Warden. Ο Madly, ο οποίος είναι λόγιο, το δικό του W, παρόλα αυτά και τα spell. Ο Devil δεν έχει πρόβλημα εδώ πέρα. Έχετε και ο Warden, έχετε το teleport και όλα από την ομάδα του Zero Lag και είναι ο Πέπε. Ο Devil το πλέον φλασσάρα την άλλη μεριά είναι level 6, αλλά δεν μπορεί να γλιτώσει με τίποτα από τον damage το οποίο έχει ο Warden. Ο Madly ήταν κάνει πάρα πολύ damage και ο Warden μαζί με τον Madly θα σκοτώσει τους πάντες. Παίρνουν το flash του Devil και εν τέλει θα είναι ο Madly αυτός που θα πέσει από τον διάβολο τον Zero Lag. Ο Hungry Panda εδώ όμως κάνει ένα engage στο bottom lane. Ακόμα ένα engage του Hungry Panda, κάνει knock-up 2 άτομα, όμως δεν έρχεται κανένα kill για το WL Gaming εκεί. Εδώ οι WL Gaming έπαιξαν και στις δύο πλευρές του χάρτη, ο tutorial κάνει το re-engage. Έρχεται engage όμως στο bottom lane, γιατί έρχεται και το teleport και όλο στο delete. Εκεί τώρα μπανέτο με το Hungry Panda έχουν πρόβλημα. Το tutorial τα κάνει πάρα πολύ damage. Ο Hungry Panda είναι αρκετά low, σαν το οποίο γίνεται στο top lane του Warden πάνω στο Devil και στο bottom lane ο Kakai παίρνει ένα kill πάνω στο Hungry Panda και το tutorial μαζί με τον delete θα σκοτώσουν και τον Bananito. Επιπλέον kill για του Zero Lag. Και ο Devil αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάλι προς το bottom lane, δεν υπάρχουν objectives και ίσως δούμε κάποιο dive στο top από του WL Gaming. Ναι, και ακόμα μια φορά στο top lane παρόλα αυτά ο Warden όπως και ο Bendix έρχεται εκεί. Ο στόχος είναι ο delete ακόμα μια φορά για του WL Gaming. Πολύ ωραίο stand το οποίο όμως παρόλα αυτά δεν πιάνει ο Bendix. Εδώ πέρα ο Warden θέλει να κάνει ακόμα ένα kill πάνω στον delete, θα το καταφέρει και λογικά το καταφέρνει ο Warden, αλλά ο μόναχος στο early game κουβαλάει για ακόμα ένα παιχνίδι τους WL Game. Βλέπουμε ότι και ο Warden έχει ολοκληρώσει ήδη το Gale Force, οπότε θα έχει παραπάνω. Ακόμα ένα σαν του Bendix ο mid lane πάνω στον Pepe και τώρα ο Pepe δεν έχει το flash και δεν έχει ελπίδα να γλιτώσει ή και έχει γιατί κάνει το stopwatch. Όμως και πάλι δεν θα ζήσει. 5-0 ο jungler του WL Gaming. Οπότε θα σπάσουν και το mid εδώ οι WL Gaming. Εδώ είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να κάνουν fight τη Zero Lag. Στο Eclipse του Delito και στο Ludens του Pepe, ακόμα και στο Liandris του Devil. Έχουν πολύ καλό team fight και μπορούν να βγάλουν πάρα πολύ damage και πολύ burst. Sleep το οποίο έρχεται όμως του Pepe και έχει πετύχει τον Bendix, ο οποίος κάνει το δικό του cleanse ακαριέ. Και ο Hungry Panda πολύ ωραία flash αργή, κάνει knock-up τον Delito και πολύ ωραίο unleash the force από τον Bendix. Είναι και ο Warden την άλλη μεριά, παίρνει ένα kill. Pepe. Και ο Bendix εκεί, ο Pepe πήγε επιθετικά, παρόλα αυτά έρχεται με τον killer instinct και ο Bananito, ο οποίος αποτελειώνει τον Pepe και αναγκάζουν και το tutorial κιόλας να φλασάρει WL Gaming σε ακόμα ένα fight. Βγαίνουν νικητές. Οι Zero Lag πήραν το fight, δεν τους πήγε καθόλου καλά. Η WL Gaming ήταν προετοιμασμένη. Πάρα πολύ damage το οποίο έβγαλαν Bananito και Bendix στο συγκεκριμένο fight. Ήρθε και ο Madly από το top. Δεν μπόρεσαν να κερδίσουν το συγκεκριμένο fight με τίποτα οι Zero Lag. Έχουμε ένα fight όμως ο Milen, έχουν πιάσει τον Pepe και το βάζει ο Βασίλος και τώρα ο Madly τον Pepe μέσα. Και όταν βγει θα βρει το Hungry Panda και όλους WL Gaming. Ο Pepe θα πέσει ακόμα μια φορά. Ο Madly θα μαζέψει και αυτός ένα kill. 4.000 gold διαφορά πλέον εδώ για τους WL Gaming. Παίρνουν και τον δεύτερο δράκο για αυτούς και πλέον είναι στην θέση του οδηγού και οι Zero Lag κάπως πρέπει να απαντήσουν. Εδώ ο Gagai πρέπει να κάνει ένα εξαιρετικό team fight και όλοι οι Zero Lag πρέπει να τον βοηθήσουν να κάνει το εξαιρετικό team fight. Αυτό είναι το winning condition τους, παρόλο που είναι 5.000 gold πίσω. Στο το πλέον ο Bendix έχει κάνει κάποιο λάθος. Ο Delito έχει έρθει με το flash από την άλλη μεριά και ο Pepe πήρε φλασάρι και εκείνο θέλει να κάνει ακόμα ένα hit με το δικό του Q. Το κάνει ο Pepe, σκοτώνει τον Bendix ο οποίο δεν μπόρεσε να πάρει κάποιο kill πίσω. Τα flash είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σωστά. Και τα cleanse για Bendix και Bananito συγκεκριμένα, τα δύο hyper carry για του WL Gaming. Βέβαια το άλλο hyper carry ο Warden δεν έχει cleanse αλλά είναι πολύ δυνατός. Ο Pepe εδώ θα πετύχει μια φούσκα και. Και ο Warden θέλει να κάνει engage μαζί με τον Bananito και τον Bendix. Βέβαια το engage για του WL Gaming είναι ή ένα knock-up του Hungry Panda με flash ή ένα stun του Bendix. Ή ακριβώς με το Scar the Wind. Ή αυτό που κάνει ο Madly με το δικό του. Βάζει το Βασίλειο Σκύλων τον Πέδρο. Την άλλη μεριά όμως ο Warden εξαφανίζει τον Gagai. Ο οποίος φλάσαρε, χίλαρε. Αλλά δεν πρόλαβε το Lullaby να τον σώσει καθόλου από του WL Gaming. Ο Bendix θα σκοτώσει και τον Pepe και πιάνει δύο άτομα στάν κιόλας σε Delito και Devil. Οι οποίοι θα γλιτώσουν. Αλλά οι WL Gaming πάνε να πάρουν τον Baron. Είναι και ο τρίτος δράκος του παιχνιδιού. Οπότε μπορεί να δούμε του WL Gaming μετά αφού πουσάρουν να κατευθυνθούν προς το συγκεκριμένο objective. Ου, ένα sleep από την άλλη μεριά του map. Ο Pepe και να πιάσει αυτά τα sleep, δες, ένα Ludens, ένα Rod έχει. Ποιον μπορεί να σκοτώσει? Μόνο τον Bananito, έχει cleanse. Hungry. Hungry πάντα κάνει το combo του πάνω στο tutorial. Δεν υπάρχει όμως περαιτέρω engage για το WL Gaming. Ο Gagai έχει πάρα πολύ καλά όπλα αυτή τη στιγμή. Και ίσως το πλένε όμως έχουμε ακόμα μια φορά ένα fight. Ο Madly κάνει και το δικό του Rocker Bear και έχει βάσει ο Βασίλειος Κιον τον Delito.
και τον στέλνει στο 1-5. Δεν μπορεί ο Ντελίτο να ανταπεξέλθει με το συγκεκριμένο πικ. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Γκαγκά έχει πάρα πολύ καλά όπλα, Severum και τα Shuriken, αλλά πρέπει να πάει μιλή για να τα χρησιμοποιήσει. Υπάρχει ένα Μάντλι, ένα Bendix, ένα Μπανανίτο. Δεν μπορεί κάπω να βγάλει αξία με το συγκεκριμένο πικ. Δύο για αυτού και είναι στα 10.000 gold διαφορά και βλέπουν τον Warden. Δεν φλασάρει και όλα, κάνει και τον Γκέλφορντ, κάνει και την ούλτη, δεν σκοτώνει κανένα, μας περνάει πολύ τα μάτια σε Devil και Pepe. Και ίσω ήταν τελευταίο που για του WL Gaming και αυτή η νίκη που θα στείλει του Zirolax στο 4-1. Παίρνει και τον Χίμπιντρο στο top lane. Και φεύγουν οι WL Gaming. Εν τέλει οι WL Gaming δεν θέλουν να είναι άπλιστοι. Θα κάνουν ένα reset εδώ, θα έρθουν με τα Super Minions. Μπορεί να θέλουν να σπάσουν και τον bottom lane για να είναι σίγουροι για την νίκη τους. Βέβαια αυτό δίνει χρόνο στους Zirolax. Μήπως και καταφέρουν και κάνουν κάποιο θαύμα. Πέρασαν τα μα στον Devil μόνο και μόνο για να βοηθήσουν το επόμενο Minion Wave το οποίο έρχεται. Ο Gagai πρέπει να βρει καλά όπλα εδώ πριν το fight και πρέπει να κάνει και Wave Clear. Υπάρχει τεράστιο βάρος πάνω του για να κερδίσουν το game εδώ οι Zirolax. Ακριβώς, οι Zirolax απλά πρέπει να καθαρίσουν τα waves. Ο Madly περιμένει εκεί, περιμένει το ιδανικό engage. Ο στόχος του είναι σίγουρα ο Gagai. Ο Madly δέχεται το exhaust και ο Bendix είναι ο στόχος από ό,τι φαίνεται για του Zirolax. Πολύ ωραία, πρέπει μακριά όμως ο Hungry Panda του tutorial και ο Bendix επιβιώνει. Πλασάρο Hungry Panda κάνει νόκα πέντε άτομα και ο Devil πλασάρει θετικά και εκείνο κάνει λαμπάι 3-4 άτομα βασικά. Ο Devil είναι αρκετή για του Zirolax αυτό από ό,τι φαίνεται ίσω και να είναι αρκετό. Ο Madly έχει πατήσει το δικό του stopwatch και εκείνο ο Gagai είναι ο στόχος για την ομάδα του WL Gaming ο οποίος θα πέσει από τον Bendix. Ακόμα ένα κιούμπερ παιδί και ο Bendix αλλά τα χάνει όλα ο Bendix και ο Gagai γυρνάει. Αυτό το παιχνίδι ο Πέπε είναι ολομόναχος τώρα, αλλά ο Warden είναι ακόμα ζωντανός και είναι good luck ο Jungle WG Gaming και θα πέσει εν τέλει τον Delito. Όχι, ζει ακόμα ο Warden. Τι κάνει ο Jungle WG Gaming, του σκοτώνει μόνος του, τράβηξε τη σκανδάλι ο Warden και παίρνει το triple kill και τελειώνει το παιχνίδι. Απίστευτο fight εδώ και από τις δύο πλευρές. Η WL Gaming κατάφερε να βρουν την νίκη εδώ με έναν Warden ο οποίος δεν κατάφερε να πέσει ποτέ. Οι Zirolax με τον Gagai προσπάθησαν, είχαν τα minions, είχαν την πλάτη στον τοίχο και εν τέλει έπεσαν όλοι μαζί με τον Nexus. Τι εκπληκτικό fight. Η game βασικά έκανε Warden.